Καλησπέρα, Στέργιο. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλησπέρα στους φίλους του Λίμπερο. Καλή εβδομάδα κιόλας. Με υγεία. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα στο ξεκίνημα της πρώτης ώρας είχαμε ρεπορτάζ για Κάλεντ Νάρη με Άλκη Τσαβδαρά που μας είπε όλα. Μας τον έβγαλε ακτινογραφία. Είχαμε ανταπόκριση από Βουλγαρία, από συνάδελφο εκεί για τη Λεύσκη. Οπότε τώρα μαζί εσύ μάλλον θα μας πεις αν υπάρχει κάτι άλλο, αν υπάρχουν κάποια μεταγραφικά, αν τρέχει κάτι αυτή την ώρα που μιλάμε. Εκτός από την αναμονή φυσικά για την κλήρωση του επόμενου προκριματικού γύρου. Κοίταξε, αυτό που ουσιαστικά πέρα βγάζουμε το μάτς απ' έξω, θα πούμε λίγο αργότερα δύο πραγματάκια για το μάτς της Πέμπτης. Στο μεταγραφικό κομμάτι η προσπάθεια είναι να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα ο Τζέφερσον στο τέλδο. Αυτή είναι η δουλειά του ο Ζεμπότο. Εδώ και καιρό έχουμε πει μέσα από το Λίμπερο συμφωνημένος ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ θα καλύψει το συμβόλαιό του που είναι 1,1. Η οψιόν αγοράς περίπου θα πάει στο 1,5 εκατομμύριο, ποσό βατό για τον ΠΑΟΚ, αν σε ένα χρόνο από τώρα έχει πείσει ο Βενεζουελάνος ότι είναι αυτό που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Και είμαστε στο στάδιο, δεν προκύπτει κάτι αντίθετο, διαπραγματεύσεων μεταξύ Τίκρες και ΠΑΟΚ. Δεν είναι μια κατάσταση γενικότερα μια μεταγραφή να κλείσει απλή υπόθεση, βέβαια δεν είναι και τόσο σύνθετη όπως έγινε με τον Άρη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι τέλος καλό όλα καλά. Το ίδιο περιμένει και ο Λουτσέσκου να γίνει και με τον Σοτέλδο. Είναι η τελευταία εκκρεμότητα του ΠΑΟΚ πριν μπει η όλη κατάσταση στη φάση ότι ψάχνουμε ένα στόπερ από το πάνω ράφι για τα δεδομένα της Ελλάδος να το κολλήσουμε στο ρόστερ και να κλείσουμε την άμυνα και θα δούμε τι θα γίνει με έναν κεντρικό χαφ ή ένα δεκάρι εάν αποχωρήσει κάποιος από το ρόστερ. Οι ανάγκες του ΠΑΟΚ τελειώνουν με τον Σοτέλδο. Αυτή είναι η ανάγκη του ΠΑΟΚ, να πάρει έναν ποδοσφαιριστή που είναι δεκάρι και εξτρέμ και μετά να δει χωρίς πίεση και εφόσον όλα έχουν πάει καλά και με την Ευρώπη, να δει ο ΠΑΟΚ πώς θα πάρει έναν ή και δύο παίκτες, δηλαδή μπορεί να πάρει ακόμα και φορ, για να είναι παντοδύναμος. Αυτό είναι το κομμάτι το μεταγραφικό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δηλώσεις του Νάσμπερκ ότι για μένα ο ΠΑΟΚ είναι ευκαιρία. Περιμένουμε και τον Νορβηγό, άλλο σύριαλ για αυτό το καλοκαιριού. Δεν μπορείς να πεις τελειώματα είναι γι' αυτό. Μέχρι 31 Ιουλίου είναι παίκτη της Βαλερέγκα. Μετά ό,τι και να κάνει η Βαλερέγκα θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Από την 1η Αυγούστου. Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα για να πούμε ότι θα έρθει 25 και δεν έχει νόημα. Σκοπός ήταν να έρθει πριν την προετοιμασία, να είναι έτοιμος για τα μάζι με τη Λιάτσο. Τώρα ας τελειώσει από εκεί με το καλό και να έρθει. Αυτά και για τον Νάσμπερκ. Για το Σοτέλδο, σαν να λέω, υπάρχει αναμονή αλλά και η πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν έχεις το παίκτη μαζί σου, γιατί έχει συμφωνία ο Σοτέλδο με τον ΠΑΟΚ, όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν να είναι θέμα χρόνου και πολλά δημοσιεύματα και στο Μεξικό σήμερα για το ότι οι οπαδοί της Τίκρας έχουν μεταγραφές, αλλά πρώτα να απολυθεί ο Σοτέλδο και μετά να πάρει η Τίκρας κάποιον ποδοσφαιριστή. Στο να πω, έχω τις νίκες με 1-0, είναι πολύ λίγες ώρες κοντά στην Τικουάνα. Αγωνίστηκε ένα πεντάλεπτο ο Σοτέλδο. Ένα πεντάλεπτο. Πεντάλεπτο, ναι. Στο τέλος. Πήγε αλλαγή. Περισσότερο έγινε η παρουσία του γιατί ο σκόρερ πανηγύρισε με τον Σοτέλδο που εκεί την ώρα έκανε ζέσταμα παρά με την απόδοσή του στο χορτάρι. Θα μου πει στις αγωνίες και ένα πεντάλεπτο. Αυτό γράφουν οι Μεξικανοί δημοσιογράφοι στο πλαίσιο του ότι τον είχε ο προπονητής στη διάθεσή του. Ακόμα δεν έχει κλείσει η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ τυπικά γιατί να μην το χρησιμοποιήσει. Έτσι το ερμηνεύουν οι Μεξικανοί συνάδελφοι. Πολύ σωστά είπε ότι θα έχουμε και την κλήρωση. Έχει το ενδιαφέρον της, όπως και αν το κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκο και οι παίκτες έχουν το μυαλό τους στην κλήρωση. Και θα ήταν μυστήριο να ασχοληθείς πολύ πριν παίξει με τη Λεύκη. Υπάρχουν άνθρωποι που πάω να αναλάβουν το σκάουτινγκ, την κατασκοπία που λέγαμε παλιά, αλλά η ομάδα είναι επικεντρωμένη στο να πάει Τετάρτη να πετάξει για Σόφια, προκύπτει ότι δεν θα κάνει προπόνηση στο Γιώργιας Παρούχοφ, άρα θα κάνει στη Θεσσαλονίκη και εδώ θα γίνουν και δηλώσεις. Και απλά η ομάδα θα μεταβεί Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, όπως έχει κάνει τα τελευταία παιχνίδια που δεν κάνει προπόνηση ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ωραία. Γενικότερα υπάρχει ηρεμία. Ναι. Εντάξει. Είναι καλό. Υπάρχει στην ομάδα η πίστη ότι έχει ο ΠΑΟΚ ό,τι χρειάζεται για να αποκλείσει τους Βούλγαρους και αυτό είναι αλήθεια. Δεν το συζητάω. Το λένε και οι ίδιοι οι δηλώσεις παικτών τους, πετεράνουν ότι το φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ. Και δεν το λένε, Γιώργο, για να
κάνουν mind game, το κάνουν γιατί ο ΠΑΟΚ είναι και πιο έμπειρος και πιο ποιοτικός και πιο βαριά φανέλα έχει, αν θέλει, συγκριτικά με τη Λέτσι. Αλλά αν τελειώσει το παραμύθι 28 Ιουλίου και ο ΠΑΟΚ να έχει την επόμενη φάση και να ασχοληθούμε με την ομάδα ή τις ομάδες που θα προκύψουν σε λίγη ώρα. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι. Σε μία ώρα από τώρα. Σε μία ώρα από τώρα. Στέργιο, θα πούμε περισσότερα στο pressing στις 4. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Να είσαι καλά.